Έλα, δώσω τι κάνεις, πώς είσαι? Γεια σου Χρήστο, καλά, καλημέρα, καλά. Καλησπέρα. Έχεις πάει και εσύ στο δρόμο της Μπουγάτσας ή όχι? Όχι, όχι, όχι. Ο Δασίλας έχει πάρει αυτά, δεν αφήνω Δασίλας ταξίδι. Ευτύχης, είπαμε, το είπαμε. Το, αυτό... Είπαμε Μπλέτσας, Χρήστο, δεν υπάρχει. Είναι ο επόμενος Μπλέτσας στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, εννοείται. Εξελιχθεί δηλαδή, εάν τραβήξει και να κάνει ένα, ρε παιδί μου, ένα ντοκιμαντέρ. Vlog, vlog όπως τα λένε με... τώρα. Ναι, ναι, βράστα ακριβώς. με τα τουριστικά θέρετα και με τις ωραίες μέρες που περνάει την περιφέρεια της Ελλάδας, νομίζω ότι κλείνει ένα δύο ώρα εύκολα. Να τρώει και κανένα μπισκότο, όπως ο Ευτύχης, ο original, έτσι. Μια χαρά. Βέβαια, βέβαια, τι, δεν πιστεύεις εσύ, εύκολα. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα, εύκολα, δεν κυνηγάνε οι χορηγοί. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Εντάξει, το χαρακτήρι σου πονηρό, ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι να αποσύρουμε το σημερινό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ακολουθεί τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που έτσι κι αλλιώς μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι τα παιχνίδια αυτά πάντα δύσκολα και πονηρά. Να. Διότι όπως και να το κάνουμε, όταν παίζει ένα ντέρμπι εκείνη το 200% της συγκέντρωσης, μπορεί οποιοςδήποτε μετά έρχεται μια χαλάρωση, και στη βδομάδα αυτή το καλό για τον Τερίμι ήταν ότι είχε την... τη δυνατότητα να δουλέψουμε τους παίκτες, τους έδωσε και δύο ρεπό, δεν είχε διάμεσα παιχνίδι, άρα και στο πνευματικό κομμάτι και σε τακτικό κομμάτι να δουλέψουν ώστε να παρουσιαστούν όπως πρέπει στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να είναι ένας Παναθηναϊκός όπως ήταν με τον Ολυμπιακό, 100% συγκεντρωμένος, να πιέσει από την αρχή, να δημιουργήσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό και κυρίως να μην αφήσει ευκαιρίες στην αντίπαλη ομάδα στο transition όπως έγινε με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο. Στο κύπελλο, στο πρώτο παιχνίδι που το πλήρωσε. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν θα είναι ένα μάτς που εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει θα μπορέσει να αξιοποιήσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν είναι στον τέρμπι το βράδυ. Είτε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είτε κερδίσει η ΑΕΚ, είτε έρθει η ισοπαλία, ο Παναθηναϊκός θα είναι κερδισμένος. Εσύ τι προτιμάς? Εγώ έχω πει όλη την εβδομάδα και παρεξηγήθηκα, αλλά θα εξηγήσω το λόγο μου, όχι τι βλέπω, ναι, ναι, αλλά τι θέλω. Εάν δεν έρθει χ, που καταλαβαίνεις το χείρι το ιδανικό αποτέλεσμα. Χάνουν και δύο από δύο βαθμούς. Ναι, αν δεν έρθει χ, θέλω νίκη του ΠΑΟΚ. Ο λόγος είναι ότι γιατί θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Συν το ότι ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, στη συνέχεια έχει ένα βαρύ πρόγραμμα με ευρωπαϊκά παιχνίδια και με συνεχόμενα ντέρμπι που σίγουρα θα 100% δεδομένα θα έχει κάποιες απώλειες. Ναι. Και το κύπελλο έτσι με τον Παναθηναϊκό που είναι. Ενώ η ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ναι, ναι, μόνο πρωτάθλημα. Είναι εκτός κυπέλου, είναι εκτός Ευρώπης. Από όλους τους μεγάλους είναι η μόνη που έχει μόνο το πρωτάθλημα. Αν η ΑΕΚ κερδίσει μέσα στην Τούμπα σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Περνάει πρώτη στη βαθμολογία, έχει ένα βατό πρόγραμμα στη συνέχεια και αυτός είναι ο λόγος που όπως είπα και την εβδομάδα, αν δεν έρθει χ, προτιμώ τον Άσο. Έτσι. Αλλά πρώτα απ' όλα για να ασχοληθούμε με αυτό το μάτς, πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Δεν κερδίσει τις Έρες, το μάτς το βραδινό. Θα έχει ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι αυτό που θα είχε αν κέρδιζε. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην 11η, τελικά. Αρχικά πιστεύαμε ότι ίσως και να μην πειράξει την 11η, αλλά αποδεικνύεται ότι ο Τερίμ, επειδή βλέπει να έρχονται συνεχόμενα μας πάλι κάθε τρεις μέρες και επειδή έχει δει τι γίνεται με τους μυϊκούς τραυματισμούς και επειδή υπάρχουν μετρήσεις παικτών όπου βλέπουν ποιοι είναι πιο επιβαρημένοι, αποφάσισε γι' αυτό το λόγο να αφήσει εκτός τον Αράο, τον Γετβάκη και τον Τσέριν. Ο Τσέριν, παρότι δεν έχει παίξει πάρα πολύ επειδή κάνει αδιάκοπα χιλιόμετρα στο παιχνίδι, είναι επιβαρημένος και γι' αυτό το λόγο τον έχει αφήσει εκτός αποστολής και πιστεύω ότι θα κάνει αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα σε βαθμό που θα είναι αρκετά διαφορετική σχέση με αυτή με τον Ολυμπιακό, ώστε να παίξει περίπου η δεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτιμάει το μάτς. Προσοχή. Ναι, καλά, προφανώς. Απλά πιστεύει ο προπονητής ότι καταρχάς έχει εμπιστοσύνη σε αρκετούς παίκτες στο ρόστερ, νούμερο 1 είναι αυτό, και νούμερο 2 είναι ότι πιστεύει ότι είναι καλύτερα να βάλει κάποιους παίκτες που έχουν πολύ ενέργεια και να δώσει το 100% από το να βάλει κάποιους παίκτες οι οποίοι θα έχουν φόβο να πάθουν κάποια ζημιά. Με τον Αντρόμητο το δικαιώθηκε στη ρεβάνς πάντως που πήγε σε ένα rotation έτσι μικρό. Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι να δούμε αν θα δικαιωθεί και σημαίνει. Σίγουρα ρίσκο είναι. Δεν μπορεί να πει κάποιος δεν είναι ρίσκο. Όταν έχεις εκτός αποστολής ούτε για αλλαγή από τον πάγκο, τον Αράο, τον Γετβάη
και τον Τζέριν και έχεις εκτός αποστολής για λόγους τακτικής και για όχι λόγους επιβάρυνσης. Αυτό θα έλεγα τώρα τον Αϊτόρ. Ναι, ναι. Ο Αϊτόρ δεν είναι ένας φίξος ο οποίος έχει παίξει, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει συνεχόμενα μάτς. Όχι. Είναι ένας φίξος που φαίνεται από τις επιλογές του Τερίμ, όπως και ο Σέγκεφελτ, ότι είναι πίσω στις επιλογές. Έπαιξε στο μάτς με τον Αστέρα και στο μάτς με τον Αντρόμι, το έβαλε γκολ. Η κακή του, η πολύ κακή του απόδοση στο παιχνίδι με τον Μπάουξ στην Τούπα στο πρώτο μήχρονο, τον έφερε πιο πίσω στις επιλογές του Τερίμ, που αυτή τη στιγμή έχει σε προτεραιότητα τον Ματσίνη, τον Παλάσιος, τον Βέρμπιτς, αν χρειαστεί έτσι να βάζει και τον Περέρα, αλλά έχει και τον Λιμιό, τον οποίο τον έχει στην αποστολή και δεν αποκλείω να τον δούμε και σήμερα τον Λιμιό. Ναι, είναι μία από τις εκπλήξεις, αλλά εντάξει, okay, θα το δούμε αυτό στην πορεία. 11 δεν πάω από κάτι, διότι είναι όλα ανοιχτά. Mm-hmm. Σε όλες τις θέσεις. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να σταθούμε κάπου και να πούμε ότι αυτό θα παίξει σίγουρα. Είναι, διεκδικούνται όλες τις θέσεις. Ακόμα και θέση 8 π.χ. που ο Βιλένα φαίνεται μια πιο μια ξεκάθαρη έτσι, επιλογή. Επειδή δεν τον βλέπω να βάζει συχνά, δεν αποκλείω να βάλει και τον Κότσιρα. Αλλά ναι, η λογική λέει θα παίξει ο Βιλένα. Ακόμα και εκεί. Εντάξει, ο Ρούμπεν νομίζω ότι είναι κλειδωμένος, έτσι. Μη δούμε κανένα ζέκα, λέω εγώ. Αλλά α, οκ, οκ, είναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, τίποτα σίγουρο. Αλλά κοίταξε, με βάση την απόδοση που είχε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, πιστεύω και εγώ ότι ο Ρούμπεν θα παίξει. Απλά έχω λίγο στο μυαλό μου για το μάτς Τετάρτης, γιατί από τη στιγμή που το Ναράο με το Γετβάη τους άφησε πίσω, θεωρώ πολύ πιθανό θα τους δούμε κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην Ελλάδα. Ναι, και όχι στα χαφ του Ναράου, έτσι. Άρα αμυντικό χαφ εκεί πρέπει να παίξει ο Ρούμπεν. Ναι. Και θα είναι πολύ να παίξει ένα ακόμα παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω τώρα εκεί. Αυτό σου λέω, είμαι λίγο επιφυλακτικός, δεν ξέρω. Mm-hmm. Μήπως βάλει τον Κότσιρα, αυτό λέω. Καταλάβες. Ναι, εντάξει, δούμε, okay, έχει επιλογές. Έχει επιλογές. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Σήμερα να κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ομάδα προπονητή. Μια ομάδα που δεν ξέρει μόνο να αμήνεται σωστά. Αμήνεται και βγαίνει και στην κόντρα πολύ επικίνδυνα. Έχει τον Μπετανκόρ και τον Άλεξ δύο πολύ καλούς επιθετικούς. Ναι. Και θα χρειαστεί πολύ πολύ μεγάλη προσοχή από τον Παναθηναϊκό. Εξάλλου η ΑΕΚ την πάτησε 0-2 εκεί, να θυμίσω. Και ο Άρης έχασε βαθμούς και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει. Ναι, δεν είναι ομάδα που το βάζει κάτω ακόμα και αν χάνει. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και το 90 λεπτό. Θα έχει λύση από τον πάγκο σήμερα που θα μπορεί να φέρει ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί παίξει το από τον πάγκο μπορεί σήμερα να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε μια νίκη. Τάσο για τη Λαμία εισιτήρια, γιατί έρχεται τώρα και το άνοιγμα των γηπέδων. Θα βγουν τώρα στις επόμενες ημέρες. Ωραία, ωραία. Σάββατο, θυμίζω 8.30 είναι αυτό το μάτς. Να πω ότι το μάτς του Σαββάτου έχει πάει 8.30. 8.30. Γιατί πολιτικό ήταν 8 και πήγε 8.30, διότι υπάρχει πιθανότητα, εάν ο Παναθηναϊκός περάσει. Θα παίζει 6 ώρα ημιτελικό κυπέλλου. Μπράβο. Γι' αυτό πήγε. Έτσι. Σωστό, σωστή κίνηση, σωστή κίνηση. Ναι, και επειδή δεν θέλει και δεν θέλουν και οι ομάδες και η ομάδα μπάσκετ και η ομάδα του ποδοσφαίρου να πέφτουν μαζί τα παιχνίδια, έγινε εκεί μια συνεννόηση και πήγε το παιχνίδι μισή ώρα αργότερα. Ναι, και θα παίζει με τον νικητή του Άρη ΠΑΟΚ, να πούμε, αν περάσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Ωραία, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.